Σου έχω και εγώ κάτι τώρα, δεν προλαβαίνω. Θέλω να πάω να συναντήσω το Ροζ Ντέιλι με την Ευγενίδα μου Βολίτη. Αλλά ήθελα να σου πω κάτι κουτσομπολιά που είχαν να κάνουν με το Σαμαρά, το ποδοσφαιριστή. Να στα πω στον αέρα ή μετά τι διαφημίσει. Μετά τι διαφημίσει. Ιδέε, φοβάσαι τώρα, δεν θε να τα πω στον αέρα. Λοιπόν, ακούστε. Θα γυρίσουμε σελίδα, θα φύγουμε τα αθλητικά, θα πάμε στη μουσική. Τη μουσική που μα ενώνει, που μα ξεκουράζει, που μα ταξιδεύει. Και όταν μιλάμε για μουσική που φέρει την υπογραφή εξαιρετικών μουσικών και ανθρώπων που την σπουδάζουν και τη μελετούν και τη σέβονται, τότε η κουβέντα δεν είναι παρά μόνο να γίνει ωραία. Θα μεσολαβήσει ένα σχετικό βίντεο μέσα από το οποίο θα πάρουμε ένα μικρό δείγμα γραφή για να πάω κοντά του και να του συναντήσω. Όσοι χαράχουν τα πουλιά είναι ο τίτλο αυτή τη μουσική σύμπραξη. Ανάμεσα στα άλλα, να σα πω ότι οι στίχοι έχουν επιλεχθεί από κριτικού ποιητέ από τον 16ο αιώνα. Τα υπόλοιπα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφού πάρετε ένα μικρό δείγμα γραφή. Το Ροζ χαίρομαι που τον βλέπω, κάθε φορά που τον βλέπω χαίρομαι, γιατί μαζί του μόνο ωραίες συζητήσεις έχω να αναπτύξω και είχε μεσολαβήσει και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία μας συνάντηση. Την Ευγενία τη γνωρίζω τώρα, αλλά όταν τη συστήνει ο Ροζ και παίρνουμε και το πρώτο δείγμα γραφής, είμαι σίγουρη ότι τούτο εδώ το πάντρεμα έχει και λόγο, έχει και αξία καλλιτεχνική, γιατί σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται και οι δύο και αυτό υπηρετούν με μεγάλη συνέπεια. Δεν έχω παρά να σου καλωσορίσω κοντά μου. Ροζ Ντέιλι, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα, καλό απόγευμα. Ευγενίδα μου Βολίτη, Τόλη, καλώς ήρθες και εσύ. Καλώς ορίσαμε, ευχαριστούμε και πολύ. Θέλω λίγο να κάνω και μια μικρή διόρθωση, γιατί έλεγα ότι στην ουσία οι στίχοι έρχονται μόνο από κριτικούς ποιητές του 16ου αιώνα. Δεν είναι μόνο από ποιητές που αφορούν στον 16ο αιώνα. Έχουμε και σύγχρονους. Έχετε και σύγχρονους ποιητές. Και θα ήταν άδικο να τους εξαιρέσω από αυτή την εξαιρετική δουλειά που έχει φτάσει στα χέρια μας. Πράγματι, πράγματι. Ποιοι είναι καταρχήν να τους πούμε για να ξεκινήσουμε εκεί, λίγο περίεργα και ανάποδα, αλλά δεν πειράζει μια σπουδαιότητα λοιπόν, αφορμή. Έχουμε πολλούς στίχους του Μιχαλόμπα, έχουμε του Γιώργη του Καράτζη, του Γιάννη του Βάρδα, του Γιώργη του Σιφάκη και του Αστραπόγιανου από το Χουδέτσι. Και του Γιαλάφτη.
και του Γιαλάφτη. Έχετε κάνει εξαιρετικές επιλογές. Τώρα, εσείς οι δύο πώς συναντήθηκαν οι δρόμοι σας, πώς ήρθατε κοντά? Καλά, είχαμε γνωριστεί παλιότερα, αλλά νομίζω ότι γνωριστήκαμε πολύ καλύτερα. Η Ευγενία ήρθε σε ένα δικό μου σεμινάριο που έκανα σχετικά με τη μουσική. Και μέσα από το σεμινάριο που κάθε μέρα δουλεύαμε μαζί έτσι, κάποιες μέρες, έτσι είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα. Και συμμετείχε στο σεμινάριο τραγουδώντας. Οπότε είχα την ευκαιρία να ακούσω το πώς τραγουδάει. Και όπως όλες οι δουλειές που κάνω εγώ, συνήθως η αφετηρία είναι ότι κάπου βρίσκω κάποιον άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους, κάποιον άνθρωπο που κάτι κάνει που μου αρέσει πολύ. Έτσι. Και έτσι όπως την άκουσα να τραγουδήσει, θα ήθελα να κάνω κάτι. Αυθόρμητα, ωραία και απλά. Ναι, τελείως. Έτσι, ναι, έτσι όπως ακριβώς ορίζεται και εσείς να είσαστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς το εισέπραξες όλο αυτό, Ευγενία, σε πρώτη... Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συμβαίνει. Πήγα όντως για να παρακολουθήσω το σεμινάριο, γιατί έχω έναν μεγάλο έρωτα με την παραδοσιακή μουσική. Και επειδή αυτή ανήκει στην τροπική μουσική, προσπάθησα να τη γνωρίσω λίγο καλύτερα μέσα από το ροζ. Δεν κατάφερα να μάθω πολλά πράγματα για την τροπική μουσική, γιατί το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό και το δικό μου πολύ χαμηλό. Αλλά προέκυψε αυτή η γνωριμία, όπου ξεκίνησε και ο πειραματισμός. Ο Ρώσης έπαιξε κάποιους σκοπούς δικούς του, προσπάθησε εγώ να τραγουδήσω, έδεσε αυτό το πράγμα όμορφα και έτσι προέκυψε και η συνεργασία. Σε ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό πάντρεμα, με τον γενικό τίτλο «Όσοι χαράχουν τα πουλιά», βλέπω εδώ κοντά μου και το ανάλογο σου, τι θα προσπαθήσω όταν θα είμαι εκτός πλάνου να το φέρω και στα χέρια μου για να το δείχνω και στον κόσμο, παρόλο που υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες, και του οποίου η παρουσία σε αναμένεται να γίνει και ο Σονούπο. Την Τετάρτη. Την Τετάρτη 18 του μήνα. 18 του μήνα, ναι, στις 9 το βράδυ στο νέο πολιτισμικό κέντρο. Εκεί θα το παρουσιάσετε. Εκεί θα το παρουσιάσετε. Αυτή θα είναι η επίσημη πρώτη του για να γνωριστεί με το κοινό. Σε ένα κοινό που, επειδή ακούω και το δείγμα της μουσικής και ξέρω καλά και τη δουλειά που κάνετε και με όλο αυτό που ασχολείστε, δεν σπανίζει. Εγώ θα έλεγα ότι πολλαπλασιάζεται. Ναι. Δηλαδή, παρόλα τα σημεία των καιρών, τις κρίσεις, τα προβλήματα, τους καλλιτέχνες που προηγήθηκαν σαν αυτόν που τραγουδούσε τον ύμνο του Αντετοκούμπο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, βρε παιδιά. Δηλαδή, μέσα σε μια γενικότερη φτήνια όλων των τρόπων έκφρασης, υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος κινείται μέσα στην εσωστρέφειά του, αλλά κατά το παράλογο και περίεργο, φέρνει και άλλο κόσμο κοντά του. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο. Ναι, νομίζω ότι κάποια πράγματα στοχεύουν σε μια πρόσκαιρη επιτυχία ή ξέρω τι άλλο. Και κάποια άλλα πράγματα, τουλάχιστον στοχεύουν στο να έχουν μια διαχρονική παρουσία και να αγγίξουν τους ανθρώπους σε λίγο ένα λίγο βαθύτερο επίπεδο. Και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή την προσπάθεια, τουλάχιστον. Και πού και πού κάτι πετυχαίνουμε, ξέρω. Πού και πού. Πολύ συχνά διάβαζα και μια σχετική κριτική, η οποία την βρήκα στο διαδίκτυο, που αποτελεί και δικαίωση και της δικής σας δουλειάς και της προσπάθειας που κάνετε και χωριστά στο δικό σας μετερίζει ο καθένας, αλλά και σε αυτή τη μουσική σύμπραξη, από έναν δύσκολο και σκληρό κριτικό, δεν είναι και ο πιο εύκολος και για να γράψει όλα αυτά που έγραψε, λέγοντας ότι και η ενορχήστρωση δίνει την αίσθηση μιας μεγάλης κριτικής ορχήστρας, και αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, ότι η Ευγενία τραγουδάει με ένα πολύ φυσικό και άμεσο τρόπο τα τραγούδια της χωρίς υπερβολές, γιατί είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό αυτής της καλλιτεχνίας και της δουλειάς. Πολλές φορές μπαίνει μια έμεση ή άμεση θεατρικότητα που ουσιαστικά καταργεί και το δικαίωμα σε αυτή την έκφραση. Ναι. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα γενικότερα. Ειδικά σε παραδοσιακές μουσικές, όπου πολλές φορές παρατηρούμε κάποια πράγματα που έχουν έως και μια αντίφαση ή αντίθεση που δημιουργεί μια ένταση που αυξάνει και την επίδραση όλου του κομματιού. Αν πάρει κανείς το τραγούδι, το παραδοσιακό, το «Όσο βαρούν τα σίδερα», είναι ένα τραγούδι με ένα πολύ τραγικό στίχο που λέγεται πάνω σε μια σχεδόν χαρούμενη μελωδία. Που αυτή η αντίθεση λειτουργεί πολύ περίεργα, γιατί δεν το τραγουδάει ο άνθρωπος έτσι με συναισθηματική φόρτιση και δραματικότητα και αυτό, το λέει λίγο flat. Και αυτό δίνει πολύ μεγαλύτερη, έτσι, δίνει έτσι, ένα άλλο αντίκτυπο, έτσι, έχει το τραγούδι αυτό, όταν λέγεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ καλό το παράδειγμά σου, έτσι όπως το λες. Ναι. Αυτό το τραγούδι δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, είναι σχεδόν μια χαρούμενη μελωδία. Ναι. Σχεδόν.
Ναι, σχεδόν. Ναι. Ευγενή, πώς μπήκε όλο αυτό το πράγμα στη δική σου τη ζωή? Γιατί είσαι και ένα νέο κορίτσι, μια νέα γυναίκα, η οποία διαλέγει να ασχοληθεί με παραδοσιακά ακούσματα, με παραδοσιακή μουσική. Όχι ότι είναι παράτερο και περίεργο, απλά από περιέργεια ρωτάω. Τυχαίνει να είναι το βίωμά μου, αυτό αγαπώ, αυτό νομίζω πως μπορώ να εκφράσω καλύτερα. Δεν ήταν κάτι που επιδιώχτηκε, προέκυψε, γι' αυτό και είναι τόσο όμορφο και τόσο φυσικό και εγώ το έχω ευχαριστηθεί γιατί το συζητούσα και με την Κέλλη και με τον Ρος κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Το όνειρό μου ήταν από παιδί να δω πώς δημιουργείται ένα τραγούδι. Από την αρχή, πώς βγαίνει η μουσική, πώς δουλεύεται η μουσική, πώς καταφέρνει τελικά ένας άνθρωπος που θα το πρωτογνωρίσει να το αφομοιώσει και να το βγάλει σαν δικό του, να το τραγουδήσει, να το εκφράσει. Και τελικά μου δόθηκε η ευκαιρία να το ζήσω και είναι καταπληκτικό. Συναρπαστική διαδρομή. Συναρπαστικό, ναι. Ειδικά όταν τα αγαπάς τόσο πολύ. Πόσο καιρό σας πήρε να το προετοιμάσετε? Πήρε αρκετό καιρό. Δηλαδή το δουλεύαμε σιγά-σιγά. Πολλές φορές μπορεί να ένα κομμάτι να βγαίνει πολύ γρήγορα, αλλά από εκεί και πέρα άλλο να βγαίνει πολύ γρήγορα και άλλο να το χωνεύουμε, να το δουλέψουμε, να το δούμε έτσι, να το δούμε αλλιώς. Και δεν το πιέζαμε χρονικά. Εγώ δυστυχώς επιβαρύνομαι με κάτι άλλο που είναι ότι συχνά έχω ταξίδια και τέτοια πράγματα. Οπότε καμιά φορά. Εγώ νομίζω ότι αν στα κόβανε ποτέ αυτά τα ταξίδια θα έπαμε και να ζει. Ναι. Δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει, αν σου λέγανε μήνε σταθερό. Ένα χρόνο θα μπορούσε να κάτσει κάπου ένα χρόνο, αποκλείεται. Οριακά. Ναι, συγγνώμη, ήταν λίγο αθόρμητη η παρέμβαση. Δεν πειράζει, όχι, καλή ήταν. Οπότε, ναι. Σιγά σιγά γίνεται έτσι, χωρίς να το πιέζουμε και χωρίς να το κάνουμε βιαστικά. Και αυτό βοήθησε πολύ το αποτέλεσμα, νομίζω ότι έγινε αβίαστο το πράγμα. Να αναφερθώ και στους υπόλοιπους συνεργάτες που για μένα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Καλά, εκτός από την Κέλλη που είναι μια μόνιμη παρουσία σε οτιδήποτε και να κάνω, που έτσι δίνει ιδιαίτερη αξία σε όλα αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τα παιδιά δύο έτσι, αδελφικών μου φίλων, του Βασίλη του Σταυρακάκη και του Ψαραγιώργη του Ξυλούρη. Οπότε είχαμε τον Γιώργο του Σταυρακάκη, το γιο του Βασίλη, και τον Αντώνη του Ξυλούρη, το γιο του Ψαραγιώργη, που παίζαν τα λαούτα. Οι οποίοι ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα να συνεργαστώ με αυτούς. Δηλαδή, γιατί ουσιαστικά εσύ πήρες και την επόμενη γενιά από το χέρι. Δηλαδή, ναι. Η γνωριμία με τους γονείς είχε γίνει πολλές δεκαετίες, θα μπορούσε να πω πριν. Εδώ τον ίδιο τον Ψαραγιώργη τον ξέρω από τότε που ήταν 11 χρονών. Ας πούμε, και τώρα έχω το γιο του εκεί πέρα που παίζει μαζί μου. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία. Δουλέψαν πάρα πολύ καλά μαζί. Και όλη η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν και η Μαρίτζια Κατσούνα που παίζει κρουστά, που εντάξει με τη Μαρίτζια παίζουμε κάμποσο καιρό μαζί. Και γενικώς όλη η ομάδα, με εμένα και με την Ευγενία, έτσι, δουλέψαμε πάρα πολύ καλά, περάσαμε πάρα πολύ καλά σαν παρέα μέσα από όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό πάντα βοηθάει στο να εξασφαλιστεί κάτι λίγο καλό. Είναι αυτό το αποτέλεσμα, αυτό που καλούμε η εξέλιξη της κριτικής παραδοσιακής μουσικής? Φαντάζομαι ότι στο δικό σας πύχη είναι πολύ κοντά στα μέτρα σας. Αλλά δεν είναι και αυτό το ζητούμενο? Αυτή την κριτική παραδοσιακή μουσική δεν θέλουμε να ακούμε στην εξέλιξή της? Πιστεύω ότι οτιδήποτε νέο καινούργιο εμφανιστεί, και αυτό είναι όλο καινούργιες συνθέσεις, οπότε προφανώς είναι μια εξέλιξη. Αν είναι καλή ή κακή θα την κρίνουν άλλοι, αλλά ναι, είναι δική μας προσπάθεια. Αλλά είναι αυτό που εσύ θες να πεις, ότι εγώ αυτό θεωρώ κριτική παραδοσιακή μουσική. Ναι. Όχι με τη στενή έννοια του όρου, με την ευρύτερη της. Ακριβώς, γιατί θεωρώ, μιλώντας για παράδοση, για μένα η έννοια της παράδοσης έχει να κάνει με κάτι που αντλεί από το παρελθόν, δουλεύει και επεξεργάζεται στο παρόν και προτείνει προς το μέλλον. Δηλαδή η παράδοση δεν μπορεί να απλώς αντιγραφεί το παρελθόντος. Θέλει μια δημιουργική παρέμβαση. Είναι ένα συσσωρευμένο υλικό που λειτουργεί ως εφαλτήριο για νέα δημιουργία. Έτσι πρέπει να το δούμε. Αυτό προσπαθούμε και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο μπορούμε πιο καλά. Και με ένα πνεύμα συνέπειας και
Μα αυτό προσπαθώ. Αυτό ξέρω, αυτό κάνω και το αυτό κάνω με τη δική μου τη σφραγίδα. Ακριβώς. Ευγενία, την Τετάρτη θέλω λίγο να μου πεις και την ώρα και τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει να κάνετε. Φαντάζομαι δεν θα είναι μια απλή παρουσίαση εδώ οι συντελεστές, εδώ και τη μουσική μας. Θα έχουν την ευκαιρία αυτοί που θα είναι κοντά σας να ακούσουν και δείγματα γραφής από το CD. Θα το παίξουμε όλο. Φυσικά, όλα τα κομμάτια. 9 η ώρα θα περιμένουμε, θα έχουμε μαζευτεί, θα ξεκινήσουμε να παίζουμε. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα κέρασμα, θα συναναστραφούμε με τον κόσμο και θα μιλήσουμε. Ό,τι γίνεται συνήθως τώρα ρωτάς εμένα που είμαι η πιο άπειρη εδώ, δεν το έχω ξανακάνει. Νομίζω πως κάπως έτσι γίνεται, Ρώσε. Πιο πολύ με την μουσική. Περιμένουμε ναι, να έρθουν οι φίλοι, να ακούσουν, να συζητήσουμε, να μας πούνε, να τους πούμε εμείς, να επικοινωνήσουμε. Και να παρουσιάσετε όλο αυτό το προϊόν μιας σπουδαίας δουλειάς. Και μια ωραία πορεία και προσωπική περιπέτεια. Γιατί φαντάζομαι ότι αλλιώς θα ακούω εγώ, αλλιώς θα ακούτε εσείς που ξέρετε νότα-νότα τη σύνθεσή της και τον βηματισμό της. Αναστενάζει, Ευγενία. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να το χωνέψω. Κάθε φορά που ακούω τη φωνή μου, λίγο σοκάρομαι. Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένη από αυτό που ακούω από τον εαυτό μου, ομολογώ. Γιατί μπορώ να αντιληφθώ το συνέστημα. Τη στιγμή που ηχογραφούσα με όλο αυτό το πράγμα που ένιωθα εκείνη τη στιγμή, που ήταν μεγάλη φόρτιση, γιατί νιώθω και αγωνία και μεγάλη χαρά για τη συμμετοχή μου σε αυτή τη δουλειά και νιώθω ότι στέκομαι δίπλα σε ένα γίγαντα και κυριολεκτικά και μεταφορικά της μουσικής και σε εξαιρετικούς μουσικούς που με πλαισίωσαν με πάρα πολύ αγάπη και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους γι' αυτό. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και έχω αγωνία να δω πώς θα το εισπράξει και ο κόσμος το αποτέλεσμα. Είναι και για τους ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν, να είναι κοντά σε εξαιρετικούς δασκάλους και ανθρώπους που σέβονται. Ναι. Και... Αυτό που συζητάω με τους δικούς μου ανθρώπους είναι ότι από αυτή την εμπειρία, πέρα από αυτά που έμαθα για τη μουσική, έμαθα πιο πολύ για τον τρόπο που οι άνθρωποι μπορούν να σε αγκαλιάσουν και να σου μεταδώσουν πράγματα, χωρίς να σε διδάσκουν στην ουσία σαν μαθητή. Μεταδίδονται με άλλο τρόπο. Σε έναν τρόπο αλληλεπίδρασης. Είναι... Ναι. Εγώ λίγο το βλέπω σαν μυσταγωγία. Καλά, δεν μπορείς να ξεφύγεις και από τη Λέλα Πάτου. Είναι τόσα χρόνια. Ξέρει πώς να το κάνει με έναν τρόπο πολύ δικό του, γι' αυτό και είναι τόσο αυθεντικός. Ρος, διάβασα για να κλείσουμε έτσι και με ένα διαφορετικό σχόλιο, γιατί δεν μπορώ να αγνοήσω όταν είσαι εδώ να μην συζητάω για τόσο άλλα θέματα. Στην τελευταία σου ανάρτηση στα social media στο Facebook έκανες ένα αρκετά δύσκολο σχόλιο. Που αφορούσε το προσφυγικό και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι εγκατελελειμμένοι πραγματικά στη μοίρα τους αντιμετώπισαν την τελευταία κακοκαιρία μέσα σε σκηνές, σε απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και σκεφτόμουν ότι είσαι από τους λίγους εκείνους που έχουν δικαίωμα να γράψουν με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον λόγο για τους ανθρώπους του κόσμου που ψάχνουν να βρουν τη δική τους στέγη και από ό,τι όλα δείχνουν δεν τη βρουν στη χώρα μας. Δυστυχώς, ναι. Εγώ περάσαμε τώρα πρόσφατα όλοι μας έτσι το χιονιά. Εγώ που ζω σε μια χαρά σπίτι, κρύωνα κάποιες φορές. Ναι. Όλοι μας. Και λέω, φαντάσου αυτούς τους ανθρώπους τώρα να ζουν σε κάτι σκηνές της πλάκας εκεί πέρα, χωρίς να έχουν τίποτα. Είναι ήδη οι περισσότεροι, λόγω της ταλαιπωρίας, επιβαρημένοι από υγεία και διάφορα θέματα έχουν όλοι αυτοί. Επειδή είναι ταλαιπωρημένοι πάρα πολύ. Δεν θα έπρεπε για κανέναν απολύτως λόγο να βρίσκονται άνθρωποι σε αυτή τη θέση. Και δίπλα να είμαστε όλοι εμείς και να λέμε δεν πειράζει ή καλά να πάθουν ή ξέρω εγώ. Ακούμε τρελά πράγματα. Υπάρχουν πολύ δεικτικά σχόλια. Ακούμε τρελά πράγματα. Αυτοί είναι άνθρωποι. Εγώ δεν ρωτάω ποιοι είναι και τι είναι και όλα αυτά. Είναι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βοηθηθούν οπωσδήποτε. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να μείνει άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω πάντως. Έτσι. Και ειδικά όταν διαβάζω διάφορες δικαιολογίες διάφορων πολιτικών, μα πρέπει να γίνει έτσι, μα πρέπει αλλιώς και όλα αυτά. Για μένα είναι λόγια του αέρα όλα αυτά. Όπως και ιδιαίτερα έτσι ενοχλούμε όταν ακούω ανθρώπους προσπαθώντας να βρουν δικαιολογίες γιατί δεν πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και διαβάζω και κάτι τέτοιο και τρελαίνομαι δηλαδή. Εμένα ο πατέρας μου ήταν μετανάστης. Εγώ αυτή τη ζωή την ξέρω. Εγώ ο ίδιος ανήκω σε μια άλλη κατηγορία του ταξιδιώτη. Είναι λίγο διαφορετικό πράγμα αυτό.
γιατί αυτός επιλέγει και φεύγει από το χώρο του πηγαίνοντας ακολουθώντας έναν ενδιαφέρον δικό του. Ο μετανάστης και ιδιαίτερα ο πρόσφυγας είναι αυτός που θα ήθελε πάρα πολύ να μείνει στο σπίτι του. Δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί. Κάποιοι τον κυνηγούν, κάποιοι τον διώχνουν, κάποιοι... Οπότε δεν είναι ότι επέλεξε να έρθει εδώ ή κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να μείνει στον τόπο του. Και αυτό θέλει ιδιαίτερη ευαισθησία έτσι, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε γι' αυτό έκανα αυτές τις αναρτήσεις. Η Ελλάδα Ρος που σε φιλοξένησε και που σε δέχτηκε ως επισκέπτη τα πρώτα χρόνια έχει καμιά σχέση με την εικόνα που αυτές τις μέρες σου προσφέρει και βλέπεις και βιώνεις? Εγώ είδες ότι δεν λέω η Ελλάδα που διάλεξε δεύτερο σου σπίτι, γιατί σε ένα σπίτι είναι ο κόσμος όλος και δεν μου αρέσει να σου βάζω τίτλους, αλλά πόσο μακριά είναι μία χώρα από την άλλη που ζεις? Η Ελλάδα τότε που ήρθα εγώ, φανταστείτε ότι πρώτη φορά που ήρθα ήταν το 1970, αλλά ζω εδώ από το 1975. Είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχει σήμερα. Κάποια θετικότερα, κάποια όχι. Νομίζω ότι η σημερινή πραγματικότητα, ειδικά βασικά για τα χρόνια που είμαι εγώ εδώ, διαχωρίζω την Ελλάδα προ-Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά. Δεν κρίνω την Ευρωπαϊκή Ένωση αν είναι καλό ή κακό, όχι. Αλλά είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος δεν βοήθησε ποτέ τον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα στον οποίο μπήκαμε. Και πώς να τα αξιοποιήσεις, τι να περιμένεις, τι να μην περιμένεις, ώστε όλος αυτός ο κόσμος να μπορεί να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες απέναντι σε μια νέα κατάσταση που δημιουργείται. Εμένα μου φαίνεται ότι από το 86 μέχρι και σήμερα, ίσως και πιο παλιά, δεν ξέρω, αλλά ειδικά από το 86 και πέρα, όπου είναι η Ελλάδα πλήρης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι σήμερα, είναι μια περίοδος στην οποία ο κόσμος ανήκει σε ένα πράγμα που δεν το καταλαβαίνει και που δημιουργείται μια τεράστια σύγχυση, ένα μπέρδεμα, γίνονται διάφορα πράγματα παράτερα λίγο, με αποτέλεσμα ότι φτάνουμε σήμερα σε μια οικονομική κρίση, τις αιτίες της οποίες ο μέσος άνθρωπος δεν τις καταλαβαίνει. Σωστό. Αλλά τις συνέπειες τις ζει στο πετσί του κανονικότατα. Και ακούμε διάφορες φωνές από το χώρο της πολιτικής να προτείνουν, να κατηγορούν, να κριτικάρουν, να λένε όλα αυτά. Και τελικά όλο αυτό το πράγμα δεν βγάζει νόημα, δυστυχώς. Και δημιουργεί και αυτό το χάος, διότι δεν βγάζει νόημα, βέβαια, δεν οδηγεί και πουθενά. Δεν οδηγεί και πουθενά. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε έναν κόσμο απορριθμισμένο, τρομαγμένο, ταλαιπωρημένο, που πολλές φορές δεν ξέρει πού είναι το πάνω, πού είναι το κάτω. Και αυτό επίσης συντέλει στο να ακουστούν διάφορες ακραίες και απρεπείς απόψεις, ας πούμε, σε σχέση και με το μεταναστευτικό και τους πρόσφυγες και όλα αυτά. Δεν είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε αυτά τα πράγματα είναι κακοί άνθρωποι ή κάτι τέτοιο. Όχι. Είναι αποπροσανατολισμένοι εντελώς. Συγχυσμένοι. Ναι. Παίρνει κόσμος και ρωτάει, και θα πρέπει να το επαναλάβουμε. Με ενημερώνει ο Γιάννης Καλικάκης. Την ώρα τη θυμάμαι, είναι 9 το βράδυ. Η μέρα είναι η Τετάρτη, 18 του μήνα, σε δύο μέρες από φαύριο, τώρα. Στο πολιτιστικό κέντρο, στο συνεδριακό χώρο του πολιτιστικού κέντρου. Εκεί θα γίνει η παρουσίαση του CD. Το επαναλαμβάνω εγώ για να καταλάβει ο κόσμος, αφού μας λένε ότι θέλουν το στοιχείο εκείνο. Ωραία. Θα ήθελα να μείνω μαζί σας για πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα ήθελα να ξαναρθείτε. Ευχαρίστω, όποτε θέλετε. Και με αφορμή και με αυτήν εδώ την σπουδαία δουλειά, να ακούσουμε και δείγματά τη ζωντανά στον αέρα, μόλις δοθεί ευκαιρία. Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Αλλιώς Τετάρτη εκείνοι που βιάζονται από κοντά. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν μια εξαιρετική ευκαιρία να ταξιδέψει λίγο νους με αυτή την υπέροχη μουσική. Όμως πάμε αμέσως τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με το πρώτο δημόσιο